Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας άρχεται το δικαστήριο της μόδας για άλλη μια μέρα σήμερα, Πέμπτη. Μια Πέμπτη του Αγίου Αθανασίου, αν δεν κάνω λάθος. Και χρόνια πολλά. Και στους κύριους δικαστές είναι Θανάσης, λέγεται ο κύριος που πίσω ο δικαστής. Α, και η κυρία δίπλα Θανασία. Χρόνια πολλά. Μπράβο, μπράβο. Έχουμε ένα δικαστήριο προθανάσιδες. Μπορώ να πω σήμερα ότι εντάξει, τι, τον ήχη, το κόκκινο, το σετάρισμα. Ναι, είναι σετάρισμα. Φίλτα τι είστε. Αφού κάνουμε δικαστήριο μόδας, τι θα ερχόμαστε εμείς, δηλαδή. Λέτσι, λέτσι θα ερχόμαστε. Λοιπόν, όχι, να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Ναι. Να το. Με. Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Κατερίνα Καραβάτου. Θα σας κάνω τη διαφορά. Διαλέξτε ποια πιστεύετε να εκπροσωπήσετε. Θα πάρω την αγαπημένη μας, φυσικά, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μέχρι να παρκάρετε όμως, την δρώσαμε. Α. Πάλι καλά, γιατί με το που είδα την Κατερίνα Καραβάτου, λέω ναι, hairstyle rocks. Μπράβο και μπράβο. Προφανώς είναι κάνει καλά. Μόνο στα μαλλιά, hairstyle. Όχι, hair. Αυτή α, όχι, hair. Όχι, hairstyle. Θα μας αφήσει στον τόπο Θανάση και Αθανασία δικαστές. αλλά και hairstyle rocks. Και hairstyle rocks. Φοράει αυτό το φοβερό φόρεμα. Υπερβολικό. Όχι καθόλου υπερβολικό, μα είναι καλά, κύριε Συνήγορε. Τι θα βάζαμε. Είναι Bollywood το θέμα. Το θέμα είναι Bollywood. Και ντύθηκε σαν star του Bollywood, του Ινδικού κινηματογράφου. Το φόρεμα αυτό είναι κομμένο και ραμμένο επάνω της. Δείχνει το καλλιγραμμοπόδι που το είδα προχθές και από κοντά και θερμά συγχαρητήρια στην Κατερίνα Καραβάτου και δείχνει και αυτό εδώ το ωραίο που έχει το λάκκο της Αφροδίτης και τον ώμο που της πάει πάρα πολύ. Ολοκληρώσατε λοιπόν. Ναι. Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ένα όνομα, μια ιστορία και κάτι εκπομπές που έχουν στην πλάτη της ήδη. Αλλά εδώ βρίσκεται πλέον στην κατάλληλη, γιατί βλέπεις. Τι φοράει, τι φοράει. Έχει πάρει το κιλ το σκοτσέζικο από το Ρομπ, το φίλο μας. Το μάθαμε το κιλ, του βλέπω. Βέβαια. Μπράβο! Το έχει κάνει φούστα με μια πολύ φαντασμαγορική μπλούζα. Κορμάκι, παρακαλώ. Με εσωτερικό. Τι εσωτερικό, εσωρουχό. Εσωτερικό ισόρροχο φυσικά, να δείχνεις τόσο όσο χρειάζεται. Να αφήνει και αυτό το «Α, τι μυστηριώδης μπορεί να υπάρχει από κάτω, κάτω». Τι μυστηριώδης. Τι μυστηριώδη. Μα τι είναι, τι είναι αυτό, ατραντέ, το έχει κεντρήσει. Μυστηριώδες. Ναι, μυστηριώδες. Είναι σαν να το έχει κάνει βελονάκι και να έχει. Εγώ αυτό το σεμόν το έχω ακριβώς πάνω από την τηλεόρασή μου. Είναι μόδα, γι' αυτό το βάλατε και στην τηλεόρασή σας φυσικά. Μα στην τηλεόρασή μου είναι μόδα εδώ και 30 χρόνια. Αυτό που φοράει η κυρία Παπαγεωργίου. 30 χρόνια. Όχι, έχω πάρει την καινούργια, αλλά πάλι έχω σεμόν. Σκύβει, δεν τα πει τα νέα ο Ευαγγελάτος. Πέφτει πάνω στη γωνία. Όχι. Την κυρία Παπαγεωργίου θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αδικεί τον εαυτό της σε αντίθεση με την κυρία Καραβάτου που έχει αναδείξει όλο της το στυλ και τη χάρη. Μάλιστα. Οι ένορκοι όμως έχουν σίγουρα τη σωστή ετοιμιγορία. Για να δούμε τι έχουν πει. Όχι. Λάθος η ετοιμιγορία των ενόρκων. Έχουν σίγουρα τη σωστή ετοιμιγορία. 52% Λάθος. Λάθος για την Κατερίνα Καραβάτου. Καραβάτου Κατερίνα. Λάθος. Πάμε στο επόμενο. Μυστηριώδες. Μα τι ωραία η κυρία Ζαχαρέα. Είναι φοβερή. Είναι σαν να είσαι μπάντα στην Κέρκυρα. Είναι υπέροχη. Είναι σαν ένα μαέστρο. Μα δεν χρειαζόμαστε μπάντα εμείς για να πάμε μια βόλτα στην Κέρκυρα. Η ευγενία σου. Κάντε στην μπάντα. Περνάει η Ζαχαρέα. Μάλιστα. Είναι φοβερή. Το βλέπετε τι ωραίο. Το βελούδο με το χρυσό το κουμπί και αυτό το χρυσοπίκυλτο από μέσα. Είναι η επιτομή του στυλ. Store News το λέει από κάτω. Είναι φοβερή. Είναι σαν μαέστρο αυτή τη στιγμή που μπορεί. Και κάνει κουμάντο τις ειδήσεις. Εσείς τι ντυθήκατε με αυτό εδώ πέρα, λοιπόν, το μισόπανο. Εμείς. Εσείς. Γυναίκα στη δεκαετία του 60, του 80, με την ωραία αυτή την. Το 60, του 80. Ναι, εκείνη. Την 90's τέλος πάντων. Αλλάξαμε κι άλλη. Λοιπόν, βλέπετε την πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ευγενία Σαμάρα. Ναι. Ευγενέστατο πλάσμα. Γλυκύτατη. Δεν χρειάζεται πολλά. Μα δεν θα την πάρουμε για ρεσεψιόν την κοπέλα, ευγενέστατο πλάσμα. Λέμε για το ρούχο, κύριε Συνήγο. Μα δεν με αφήνετε όμως να μιλήσω. Πείτε. Να υποστηρίξω την ωραία την μπλούζα, το χαμόγελο. Γιατί έχει και χαμογελάρα και θέλει να δώσει ένα. Το χαμόγελο. Ένα κενό εδώ. Το κάτω ρούχο. Το κάτω ρούχο, την πλισέ, την ωραία, τη φούστα. Ζιπ κιλότ. Ζιπ κιλότ για εσάς. Για μας είναι μια ωραία πλισέ. Ζιπ κιλότ για μας. Βέβαια, εσείς μπορεί να τη λέτε ζυπκυλότα, αλλά εμείς όχι. Σας παρακαλώ, γιατί είναι ζυπκυλότα αυτό. Είναι πολύ ωραία πλισέ φούστα. Μα κύριε Συνήγορε, μην βάζετε το αλφα. Δεν είπαμε ζυπκυλότα, είπαμε ζυπκυλότα, το γνωστό ρούχο που φοράγαμε στα 80's, που είναι μέχρι εδώ κοντό. Και που κάνει αυτό το φάρδος και είναι σαν βερμούδα. Δεν ξέρω τι φοράγατε εσείς τότε στα 80's, γιατί εγώ ήμουν γέννητη. Αλλά θέλω να πω ότι η Ευγενία Σαμάρα το έχει ταιριάξει υπέροχα με την πότα της. Και το μπορντό είναι το χρώμα. Ήσασταν αγέννητη στα 80's. Τι λέτε καλή, δεν είχαμε έρθει εμείς. Πότε. Δεν κολλάγατε ένσημα στα 80's. Δεν είχατε ξεκινήσει τη δουλειά. Τότε έχω κάνει πολύ καλό lifting.
Δεν μπορώ να σας πω το γιατρό μου. Συγχαρητήρια. Είστε καλά. Πάντως θεωρώ ότι σήμερα οι ειδήσεις και η ενημέρωση κέρδισαν την ψυχαγωγία. Όχι. Και έγινε το γνωστό, πώς λέγεται... Μπατερντή. Η Μάρα η Ζαχαρέα, πάμε να δούμε την ετοιμιγωρία. Εγγυνία σήμερα. Ναι. Μα τι γίνεται σήμερα. Ποιοι 55. Όλες δεν ψηφίσατε, ρε παιδί μου. Πόλος έλξης έχει γίνει η Ευγενία Σαμαρά με το υπέροχο ρούχο της. Είπε πόλος, εντάξει, ναι. Πάμε να δούμε τη Ζήνα. Ζήνα πρωί. Ζήνα το βράδυ για μένα το απόλυτο ρούχο. Αυτό το ωραίο, το σατόν. Με υπέροχη. Υπέροχη, εγώ πάω κι άμα έτσι. Με υπέροχη φούστα, με ωραίο, πολύ ωραίο κάτω. Όλη αυτή την παγέτα, τελευταία λέξη της μόδας. Μιλάμε ότι η Ζήνα το βράδυ, αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν ρίχνει καν βλέμμα στη Ζήνα το μεσημέρι. Δεν κοιτάει καν τον εαυτό. Ναι, δεν μπορεί να την κοιτάξει γιατί έχουν περάσει ώρες. Ενώ η Ζήνα το πρωί τι κάνει, σατέν, όλα τα χρώματα. Σατέν. Η φαντασία, ένα ουράνιο τόξο πάνω τη να λαμπειρίζει. Βέβαια, αλλά πρόσεξε. Τι θέλει να πει, ότι εγώ τα συνδυάζω όλα γιατί μπορώ. Σπαγό και... θέλει να πει. Παρακαλώ. Δείτε με πως είμαι το μεσημέρι, τα καλά θα τα φορέσω το βράδυ. Αυτό θέλει να πει, να σας το πω εγώ αμέσως, διότι αυτή η πολυχρωμία σε αυτό το πλατό είναι ζαλιστική. Ενώ ερχόμαστε το βράδυ με το υποφωτισμένο, με αυτά τα φώτα που την κάνουν πάρα πολύ σεξι και βάζουμε αυτή την παγέτα με αυτό το ωραίο, το ασημί, και κάνουμε ντόρο αυτή. Μιλάμε για άλλο πλατό όμως. Το πρωί είναι άδειο, οπότε πρέπει να δώσουμε λίγο μια εσάνς χρωμάτων, να δώσουμε λίγο ένα ντου. Μια σανς χρωμάτων, να δώσουμε ένα ντου και να φωτίσουμε εμείς το πλατό. Ενώ το βράδυ τι έχετε, τίποτα. Πετάτε εκεί πέρα μια γκουμούτσα, θεωρώ... μια πέρλα, μια παγέτα, απλά για να φανείτε. Για να φανούμε θέλουμε. Θέλουμε να φανούμε στον εαυτό μας, να δείξουμε πως είμαστε καλύτερα στο βράδυ. Θεωρώ ότι η Ζήνα το βράδυ αυτή τη στιγμή έχει πάρει τρελό αέρα και θα το πούν και οι ένορκοι. Δεν θα με αφήσουν αυτή τη στιγμή εκτεθειμένοι, κύριοι δικαστές, οι ένορκοι. Θα έχουν ψηφίσει τη Ζήνα το βράδυ. Να το. Ζήνα το βράδυ. Τι να το. Επειδή είδε Ζήνα, αφού την ίδια λέγαμε. Να το, η Ζήνα η δικιά μου. Το πρωί, άλλη το βράδυ όμως. Είχε ένα κοινό. Το Σταυρουδάκι. Το Σταυρουδάκι δεν το βγάζει ποτέ. Και μπράβο τη. Και μπράβο τη. Όπου ο καθένα στα γούρια του. Πάμε στο επόμενο. Η Φέη Σκορδά και η Δανάη. Βέβαια. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σήμερα πάω ντουγρού για τη Φέη τη Σκορδά. Γιατί είναι τάση. Είναι τάση. Το ξέρω ότι σας άρεσε και θέλατε να το προλάβετε. Γιατί αυτό το τζιν φόρεμα με αυτή την πότα είναι το total jean look που ορίζει η μόδα αυτή την εποχή. Μοιάζει και με την Άννα Βύση το αντίδοτο, ε. Δεν μοιάζει. Ναι, βέβαια. Όταν το λέει στο μαγαζί με το καινούργιο το μαλλί, το ξανθό. Που από την έβλεπα χτες τη Βύση δεν υπάρχει. Να πω ότι η Φέη πραγματικά σήμερα να γι' αυτό και στέκεται πολύ περισσότερη ώρα. Γιατί έχει την αυτοπεποίθηση του τέλειου ρούχου. Έχω το τέλειο ρούχο, θα σταθώ και θα χορέψω. Γιατί εσείς. Μπορεί. Γιατί μπορεί. Πάρα και ένα χιλιόμετρο, βέβαια. Γιατί μπορεί. Κοίταξτε, μάλλον. Συγγνώμη. Ναι, δεν θέλω ενικού, αυτά δεν είναι λίγο κομμένα. Εμείς είμαστε πάνω στην τάση, πάνω κάτω έχουμε τα ίδια χρώματα. Αλλά. Θέλω να μας δικαιολογήσετε λίγο σήμερα, γιατί το έχουμε πει ότι δεν είναι και η καλύτερη μας μέρα. Τι περάσαμε έπαθε? Κάτι δύσκολο χθες. Κάποια στιγμή, εν καιρό, και όταν αισθανθούμε καλύτερα, θα σας πούμε και θα απολογηθούμε. Αλλά. Απολογηθούμε τότε σε εισαγωγικά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν απολογούμαστε έτσι κι αλλιώς. Όχι, θα απολογηθούμε, θα εξηγήσετε το λόγο. Εξηγήσουμε το λόγο. Τι να απολογηθείτε. Το χρώμα όμως που διάλεξε η Δανάη, πελάτησά μου, η μπάρκα, είναι αποκορύφωμα για τις εμφανίσεις της. Αποκορύφωμα. Αποκορύφωμα. Α, κορό. Κόλαφος. Ρο. Λοιπόν, αποκορύφωμα. Ρίφωμα λοιπόν, γιατί τι? Αυτό το γαλαζοπράσινο... Μπλε σάξ. Ωραία. Γαλαζοπράσινο μπλε σάξ φαρδί το φοράμε στην πόρεμα. Πότα. Που το φοράτε εσείς στην το πότα. Το έχουμε δίπλα στην πότα. Είδατε, έχουμε άρα φοράτε μια τάση εσείς, μια τάση εμείς. Καταλαβαίνω ότι σήμερα η ψυχολογία σας δεν ήταν καλά και στέλνουμε την αγάπη μας στην Δανάη Μπάρκα. Δεν ξέρουμε το λόγο, αλλά στέλνουμε την αγάπη μας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε λόγω ψυχολογίας να μην πούμε ότι η Φέη Σκορδά σήμερα ήταν τέλεια. Και να δούμε τους ενόρκους παρακαλώ. Τι ψηφίσανε. Βέβαια. Φαίνεται μικρή... το καλό το πράγμα από νωρίς. Μικρή διαφορά όμως να το πούμε και αυτό έτσι. Μικρή διαφορά. Βέβαια, η Φέη Σκορδά έβαλε και το κόκκινο το ωραίο το κρεμμύριο που τη φωτίζει και ξέρει τι κάνει. Κατάλαβε. Βέβαια και ξέρει τι κάνει. Κύριε, τελειώσαμε με τις κυρίες. Έχουμε και κυρίους. Όχι, κυρίους δεν έχουμε δυστυχώς. Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε, κύριε συνήγορε. Χάρηκα πάρα πολύ. Το σκούφο γιατί το φοράτε μέσα στο δικαστήριο. Αχ, συγγνώμη. Θα μας πούν τα λόγια. Ούφο με σκούφο. Θα έχουμε άλλα. Θα παρεξηγηθούμε. Γεια σας.